ότι είπε να φέρει ένα παστάκι. Ναι, εντάξει. Μπορεί να την πήρε την νυν στην πρώην, να γνωριστούν. Ναι, εντάξει. Σουηδία. Μπράβο, πώς το σκέφτηκες. Γιατί δεν έκανα κάτι. Βαρβάρα, εγώ ειλικρινά, αν χώριζα και ήταν με άλλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, άντρας μου, θα ήθελα να τη γνωρίσω, να είμαστε σε συνεννόηση, εφόσον έχουμε χωρίσει εμείς οι δυο πια, για το μωρό μας. Έλα ρε Χριστιανά μου, ήταν ρωτήκα. Καλά που σας λάλω. Σοβαρά, εφόσον δεν μου φταίει η γυναίκα, δηλαδή αν ήταν το τρίτο πρόσωπο, εντάξει, αλλά αν είναι μια σχέση η οποία έχει δημιουργήσει μετά που χωρίσαμε εμείς, γιατί δεν έχω θέμα μαζί με τη γυναίκα. Αφού δηλαδή, αν θέλαμε να είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί, γιατί δεν έχω θέμα δηλαδή με τη γυναίκα. Σωστά, απλά δεν ξέρουμε αν έτσι η Μιτσέλη ήταν παράλληλη σχέση ή ήταν μετά από. Αυτό λέω. Χώρισα. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να μπει σε αυτήν τη διαδικασία. Αλλά αν έχεις χωρίσει και πια ο άντρας σου έχει προχωρήσει κλπ. Σου φταίει η άλλη γυναίκα, τη γνώριζε από πριν. Όχι, άρα. Όχι, το ιδανικό. Κοίταξε. Χριστιανά μου, αναπτύσσονται. Εξαρτάται βέβαια από το ύφος, γιατί εμείς οι γυναίκες δεν είναι αυτά που λέμε, είναι αυτά που εκπέμπουμε. Ναι, και ωραία είναι η Σουηδέζα. Γιατί ζω τα χρώματα σου, λίγο, και ο τρόπος σκέψης σου. Γιατί ρε, Ιωάννα μου, ένα λεπτάκι. Πες ότι χωρίσω εγώ με τον άντρα μου και είσαι εσύ μετά μαζί του. Για παράδειγμα. Ναι, αλλά πρέπει. Όχι εσύ που σε ξέρω και σε. Κατάλαβα. Γιατί μετά να σκέφτομαι. Τι σκέφτε τον Ιωάννα μου. Κατάλαβε. Πρέπει να είναι καιρό τώρα με την άλλη τη γυναίκα και να ξέρει σίγουρα ότι θα είναι μια σοβαρή σχέση. Εκεί θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση. Καλά, δεν πάμε την πρώτη που θα κάνει. Οπότε προλάβαν τούτη να γνωρίσει. Μα δεν είναι, είναι μια εικασία του Τάσου. Απλά βασικά, Χριστιανά μου, σίγουρα ξεκινά με τι καλύτερε προθέσει με την καινούργια σύντροφο του πρώην άντρα. Αν σου ρίξει ένα βλέμμα λίγο στραβό. Όχι μόνο. Αν μια μέρα να σκεφτεί. Αν σκεφτεί με τα βλέμμα τι καλύτερε πρώην προθέσει. Δεν φταίει αυτή που χωρίσατε. Γιατί δεν σα έγινε το μάτι, να μην γίνεται έτσι. Κάτε μου, γεμίσε το μάτι, είναι τώρα κακά ξεμπερδέματα.